Είμαστε τώρα στην Μηχανή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγιναν από το Πρωθυπουργό κάποιες εξαγγελίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την πόλη. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό? Υπήρχε ένα μεγάλο πακέτο δηλώσεων, μέτρων που αφορούσαν γενικότερα την οικονομία, προφανώς και την πόλη μας. Αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε και ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο που αφορούσαν υποδομές της πόλης μας. Σε αυτές τις ανακοινώσεις έφτασε ο Πρωθυπουργός μετά από μια συνεργασία με φορείς της πόλης και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ προσωπικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συμμετείχε σε αυτές τις συζητήσεις. Ξέρετε καλά ότι αφορούν το μετρό, αφορούν τον ΟΑΣ, αφορούν το flyover στον περιφερειακό, στην περιφερειακή οδό, το λιμάνι, την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και την ανάπλαση του γηπέδου της Τούμπας. Είναι εξαιρετικά σημαντικά έργα τα οποία θα δρομολογηθούν, θα ολοκληρωθούν μέσα αυτή την τετραετία. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή θα είναι μια πολύ ουσιαστική δημιουργική τετραετία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία και φως συνεργασία εδώ πέρα στην πόλη. Ποια είναι η συνεργασία του Δήμου εδώ πέρα με τις τοπικές επιχειρήσεις, με τις βιομηχανίες, με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος? Όλοι οι φορείς της πόλης πρέπει να είναι μαζί. Από τη μια πλευρά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ίσως ο μεγαλύτερος εργοδότης στη Βόρεια Ελλάδα, με πάνω από 4.000 υπαλλήλους. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να παρέχει όλες αυτές τις στηρίξεις που χρειάζονται οι φορείς της πόλης που φροντίζουν για θέσεις εργασίας, για ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς κάνουμε και θα κάνουμε σαν νέα δημοτική αρχή. Όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως αφορούν θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής τους, της υλοποίησής τους, αλλά από εκεί και μετά και θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας του.